Καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές στον τομέα της ανοσογκολογίας δίνουν νέες ελπίδες στη μάχη κατά του καρκίνου και είναι πλέον προσβάσιμες στους ασθενείς της χώρας μας. Κύριε Μπουκοβίνα, τι νέες θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν πλέον στην αντιμετώπιση του καρκίνου και σε ποια στάδια μπορούν να είναι αποτελεσματικές? Οι θεραπευτικές βελτιώσεις είναι σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν καινούργιες χειρουργικές τεχνικές, όπως είναι οι ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές. Υπάρχουν τα νέα μηχανήματα ακτινοθεραπείας. Υπάρχουν οι βιοδείκτες και μια σειρά από τεστ γονιδιακά, τα οποία προβλέπουν ανταπόκριση σε θεραπεία. Και βέβαια υπάρχουν κυρίως οι στοχεύουσες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία. Τα δύο τελευταία, που αφορούν και το κύριο κομμάτι της ειδικότητάς μας, είναι άλλοτε σε μεταστατικό στάδιο, άλλοτε σε πιο πρώιμο στάδιο, που έχει όμως ένα συγκεκριμένο ρίσκο υποτροπής του καρκίνου. Άρα χρησιμοποιείται και στο στάδιο 2 και στο στάδιο 3 και στο στάδιο 4 σε διάφορα είδη καρκίνου. Τα νέα καινοτόμα αυτά φάρμακα μπορούν να μειώσουν το κόστος της θεραπείας ενός καρκινοπαθούς? Κοιτάξτε να δείτε, αν γίνει αυτό οργανωμένα και σωστά, υπάρχουν τεστ τα οποία προβλέπουν την καταλληλότητα του κάθε ασθενούς για το αντίστοιχο φάρμακο. Προβλέπουν την πιθανότητα ανταπόκρισης. Σαφώς το κόστος το οποίο ξοδεύουμε τα φάρμακα αυτά, που είναι πάντα υψηλότερο από τις προηγούμενες θεραπείες, έχει σαν αντίβαρο την βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση της διάρκειας της ζωής και σε πολλές περιπτώσεις την επαναφορά στην κανονικότητα, ώστε ο άνθρωπος αυτός να είναι λειτουργικά θεραπευμένος, να έχει επανέλθει στη δουλειά του, να πληρώνει τους φόρους του, να πληρώνει την κατανάλωση των διαφόρων προϊόντων που κάνει, ένας άνθρωπος που ζει με την οικογένειά του. Άρα με μια μεγάλη έννοια, αλλά την πιο ουσιαστική έννοια, ναι, μειώνουν το κόστος θεραπείας τελικά. Κυρία Γκόγκα, ποια είναι η συμβολή της ανοσοθεραπείας στον τομέα του μελανόματος? Χάρη στην ανοσοθεραπεία έχουμε οκταπλασιασμό της επιβίωσης τη τελευταία δεκαετία. Ασθενείς πριν από το 2009 μάλλον το 10% των ασθενών πριν από το 2009 δεν μπορούσαν να φτάσουν την πενταετία, ενώ τώρα αυτό το ποσοστό έχει ανέβει στο πάνω από 50%. Μπορούμε να μιλάμε πλέον για καλύτερη, για περισσότερη διάρκεια ζωής και για ποιότητα ζωής? Σίγουρα έχουμε και καλύτερη ποιότητα ζωής από τη στιγμή που οι ασθενείς, αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν τις περισσότερες φορές, είναι ελεύθεροι νόσου. Αλλά συγχρόνως δειλά, γιατί θα χρειαστούμε κάποια χρόνια να περάσουν, μπορούμε να μιλάμε και για ίαση σε συγκεκριμένα ποσοστά ασθενών. Κυρία Συρίγο, ποιες είναι οι εξελίξεις που έφερε η ανοσοθεραπεία στον τομέα του καρκίνου του πνεύμονα? Η ανοσοθεραπεία άλλαξε τελείως τη θεραπεία και τη φυσική πορεία του νοσήματος. Πλέον υπάρχουν άρρωστοι, και μάλιστα μεγάλο ποσοστό, που ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα με άριστη ποιότητα ζωής, και ένα ποσοστό από αυτούς γίνεται και καλά. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε πριν μερικά χρόνια και οφείλεται στην ανοσοθεραπεία. Κύριε Μπάμια, η ανοσοθεραπεία έφερε νέες ελπίδες στη θεραπεία του καρκίνου του νεφρού και του ουροθυλίου? Έφερε όχι απλώς ελπίδες, έφερε μια καινούργια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία συνδυάζεται με επιμήκυνση της επιβίωσης, με ασθενείς οι οποίοι είναι καλά για πολλά χρόνια, χωρίς προβλήματα, και ασθενείς οι οποίοι τέτοιου είδους πρόγνωση και έκβαση δεν είχαν πριν από μία δεκαετία. Πόσους ασθενείς έχουμε στον τομέα του καρκίνου του νεφρού αυτή τη στιγμή και του ουροθυλίου στην Ελλάδα? Αυτό δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανένας συνολικά στην Ελλάδα. Εμείς στο κέντρο μας κάθε χρόνο έχουμε εκατοντάδες ασθενείς που θεραπεύουμε, είτε με καρκίνο νεφρού, βεβαίως περισσότερους με καρκίνο ουροθυλίου, αλλά σε πανελλήνια κλίμακα είναι πολύ δύσκολο κανείς να έχει ένα νούμερο συγκεκριμένο. Γενικά πάντως, από αυτούς που ασχολούνται ιδιαίτερα με τους επιδημιολόγους, φαίνεται ότι δεν διαφέρουμε ιδιαίτερα. Τα νούμερα δηλαδή είναι αυτά που περιμένει κανείς για τον πληθυσμό μας, αλλά επίσης και για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ζούμε. Αρκούν μόνο τα νέα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου, ή θα πρέπει και ο ασθενής να αλλάξει τρόπο ζωής? Ο τρόπος ζωής του ασθενούς θα βοηθήσει στην πρόληψη.
Και βεβαίως όσον αφορά τον καρκίνο του νεφρού, εδώ δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα στον καρκίνο του ουροθυλίου, που ξέρουμε ότι το κάπνισμα είναι ο βασικός παράγων κινδύνου, αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Από εκεί και πέρα, τα φάρμακα τα καινούργια οπωσδήποτε έχουν φέρει πρόοδους. Θα επαναλάβω όμως ότι η κύρια πρόοδος που θα έρθει στην αντιμετώπιση του καρκίνου είναι από τη στενή συνεργασία όλων των ειδικών που εμπλέκονται στην διάγνωση και αντιμετώπιση.